από τις παρουσίες του αρχηγού της Εθνικής Μπάσκετ Γιάννη Μπουρούση και του Διεθνούς Βαγγέλη Μάντζαρη χαρακτηρίστηκε το φετινό Ζαγόρι Basketball Camp που συμπληρώνει εσείως 28 χρόνια ζωής. Πρόκειται για έναν μπασκετικό θεσμό. Από τους ελάχιστους σε αυτό το επίπεδο πλησιάζοντας τις 3 δεκαετίες, με χιλιάδες παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να μοιηθούν για λίγες ημέρες στα μυστικά της πορτοκαλί μπάλας και μάλιστα από κορυφαίες μπασκετικές προσωπικότητες. Τόσο ο Γιάννης Μπουρούσης όσο και ο Βαγγέλης Μάντζαρης μίλησαν για τις εμπειρίες που αποκομίζουν τα μικρά παιδιά από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα κάμπα αλλά και για την εθνική ομάδα που τον ερχόμενο Σεπτέμβριο καλείται να δικαιώσει τις προσδοκίες όλων στο Μούντο Μπάσκετ. Καλώς σας βρήκα. Σίγουρα έχει μια τρομερή παράδοση και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε εδώ πέρα. Νιώθω μεγάλη τιμή. Πολύ ωραία εμπειρία με πολύ ωραία οργάνωση πραγματικά. Μέχρι να συνεχίσει άλλα 28 και άλλα 58 χρόνια, εύχομαι. Και να μαθαίνει τις αρχές του μπάσκετ και διάφορα ήθη και έθιμα στον αθλητισμό σε διάφορα παιδιά που είναι εδώ πέρα και κάθε χρόνο είναι και όλο και περισσότερα. Πολύ σημαντικό αυτό. Άσε τον εαυτό σου σε τέτοια ηλικία να περιμένεις να έρθεις κοντά με τέτοια. Αυτό είπα και εγώ στα παιδιά τα μέλη, ότι λέω όπως εσύ βλέπετε ανθρώπους τώρα στην τηλεόραση, έτσι και εμείς όταν ήμασταν μικροί, βλέπαμε στην τηλεόραση τους τότε που παίζανε ανθρώπους και πρέπει να πώς και πώς να έρθει κάποιος μεγάλος να μας μιλήσει. Οπότε τίποτα δεν είναι αδύνατο για αυτά τα παιδιά. Και ότι αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση, όλοι κάποτε ξεκίνησαν από αυτά τα κάμπ. Οπότε δεν είναι να μην θεωρούν τίποτα αδύνατο και αφού το αγαπάνε να συνεχίσουν όσο μπορούν μέχρι τέλος. Αγγέλη, είστε σε περίοδο διακοπών. Μπροστά μας έχουμε όμως το παγκόσμιο πρωτάθλημα για την εθνική. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από την ομάδα. Σίγουρα η ομάδα έχει ταλέντο, έχει ποιότητα, έχει παίχτες. Το θέμα είναι να βγουν αυτά και να φέρουν και το αποτέλεσμα και να βγουν και στο γήπεδο. Πιστεύω όσα παιδιά καλεστούν εκεί πέρα να δώσουν το κάτω σε αυτό. Θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον κάτω σε αυτό, να κάνουμε μια τρομερή προετοιμασία και 12 από τα επιλέξει ο κότς Κουρτόπουλος να πάνε εκεί να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να πετύχουμε κάτι, γιατί μπορούμε και αξίζουμε κιόλας να πετύχουμε κάτι. Τι πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό μπάσκετ για να τελειώσουμε με μια ιστορία που ξεκίνησε έτσι. Εντάξει, να σου πω, δεν είμαι εγώ αυτός που τα κανονίζω αυτά. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίζω. Αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Αλλά εμείς στηρίζουμε την ομάδα μας, είμαστε μαζί. Κακά τα ψέματα, είμαστε στον Ολυμπιακό. Ό,τι κάνει η διοίκηση, ό,τι κάνουν οι πρόεδροι, είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και θα στηρίξουμε ό,τι απόφαση πάρει η ομάδα μέχρι το τέλος. Οι παίχτες. Διακοπές κάνω εδώ και 2 μήνες. Από εκεί και πέρα είναι χαρά γιατί βρίσκομαι πολλά χρόνια εδώ. Είναι φίλοι μου που το κάνουν το ΚΑΜ. Για μένα είναι μια ωραία βόλτα. Έρχομαι και σου βλέπω. Και χαίρομαι που κάθε χρόνο έχουν και παιδάκια και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνουν. Ρωτήσαμε και τον Βαγγέλη λίγο πριν. Αν έχει μνήμες από τον εαυτό του σε τέτοια ηλικία το. Καλά, όλοι πρέπει να έχουμε μνήμες. Όλοι πρέπει να έχουν μνήμες. Αυτά τα παιδιά είναι τυχερά που ερχόμαστε. Γιατί όταν παίζαμε εμείς μπάσκετ, ας πούμε, δεν είχαμε την πολυτέλεια να έρθουν να μας ζουν παίχτες καταξιωμένοι. Και το καλό είναι ότι πρέπει και να μας βλέπουν και να κερδίζουν, δηλαδή να αφομοιώνουν κάποια πράγματα που τους λέμε και να βελτιώνονται σε αυτό που έρχονται εδώ και σπαταλάνε το χρόνο τους. Ποια συμβουλή που δίνετε στα παιδιά αυτής της ηλικίας και κυρίως στα παιδιά στην εφηβεία? Κοίταξε, αυτά τα παιδιά τώρα είναι σφουγγάρια. Ό,τι τους λες το μαθαίνουν, προσπαθούν να το μάθουν και να το καταλάβουν. Το βλέπουν σαν παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς να το δουν επαγγελματικά. Είτε το θέλουν είτε όχι στην πορεία, δηλαδή αν θέλουν να ασχοληθούν. Τώρα είναι διασκέδαση και λίγο να ξεφύγουμε από το σπίτι, από τη μαμά και τον παπά. Η φετινή διεξαγωγή του ΚΑΜ στο μεταξύ έχει πολλά περισσότερα διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα, όπως ανέφερε ο γραμματέας του ΑΞΥ, Νίκος Κασιούμης. Είναι πολύ σημαντικό. 28 χρόνια τώρα προσπαθούμε για το καλύτερο για τα παιδιά της πόλης μας, τα οποία ζουν μια εβδομάδα το άθλημα που αγαπάνε, το ευχαριστούνται, προσπαθώντας να φέρουμε και ανθρώπους διάσημους που για αυτά τα παιδιά δεν τα βλέπουν κάθε μέρα, ειδικά εδώ στην πόλη μας που δεν έχουμε κάτι να τα προσελκύσουν σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύω να είμαστε καλά και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όχι μόνο 30 και 40 και 50.
50 χρόνια και να μείνει για μια ζωή και όταν θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε εμείς οι ίδιοι. Πολλά παιδιά. Πόσα παιδιά και από ποιες ηλικίες είναι εδώ αυτές οι από, από 5 έως 15 περίπου χρονών είναι τα παιδιά. Είναι πάνω από 250 παιδιά, περίπου στα 250, συν τις ομάδες, γιατί έχουμε ένα τουρνουά παράλληλα, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναδεικνύουμε περισσότερο, με ομάδες Ελευσίνα, Περιστέρη, ΠΑΟΚ, Καρδίτσα, Γαρεβενά, Άρτα, από Άρτα δύο ομάδες. Τώρα δεν ξέχασα καμία, φυσικά τις δικές μας, κάποιες τοπικές ακόμα που καλέσαμε, την Καστοριά που έρχεται αύριο. Του χρόνου ελπίζουμε και εκεί να έχουμε περισσότερες, ήδη έχουμε κάνει την προεργασία για να γίνει κάτι περισσότερο. Και γίνονται πράγματα και στο... Και στο άλλο κλειστό, εκεί γίνεται ως επιτροπής των Ιαγώνες, γιατί εδώ είναι κυρίως επιδείξεις, προπονήσεις και διαγωνισμοί. Το μεσημέρι που έχουμε τη διακοπή γίνονται αγώνες, όπως θα γίνει τώρα, αν φαίνεται, στο βάθος που ζεσταίνονται τα παιδιά. Στο άλλο το γήπεδο γίνονται αποκλειστικά αγώνες, τους οποίους έχουμε ξεκινήσει από τις 9 το πρωί, θα τελειώσουμε γύρω στις 9.30 το βράδυ, αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση.